Παρά τις δυσκολίες, και το 2019 ο τουρισμός στην Ελλάδα μας έδωσε πολλούς λόγους για να χαρούμε. Ας το γιορτάσουμε λοιπόν με τον παραδοσιακό τρόπο. Φέτος επισκέφτηκαν την Ελλάδα περισσότεροι από 30 εκατομμύρια τουρίστες. Οπα! Και αυτούς τους τουρίστες εξυπηρέτησαν περισσότεροι από 360.000 εργαζόμενοι. Οπα! Και ο καθένας από αυτούς τους τουρίστες ξόδεψε περίπου 520 ευρώ. Οπα! Και για κάθε έναν από αυτούς τους τουρίστες δημιουργήθηκαν περίπου 2 κιλά σκουπίδια την ημέρα. Όπα, 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 παιδιά. Τώρα δεν χαιρόμαστε. Τώρα συζητάμε. Στην Ελλάδα επιβαρύνουμε κάθε χρονιά όλο και πιο πολύ το περιβάλλον. Τις θάλασσες, τα δάση μας και τα βουνά μας. Δηλαδή το τουριστικό μας προϊόν. Και όσο σε αυτά τα μέρη τα σκουπίδια θα αυξάνονται, οι τουρίστες θα μειώνονται. Όμως υπάρχει λύση. Τα μισά περίπου από τα απορρίμματα μπορούν να ανακυκλωθούν, τα πλαστικά μιας χρήσης να καταργηθούν και τα υπόλοιπα οργανικά απορρίμματα να κομποστοποιηθούν. Η Zero Waste νοοτροπία δεν είναι απλά μια καλή ιδέα, είναι αναγκαία για την επιβίωση του τουρισμού μας και αφορά όλους μας, τους πολίτες, την πολιτεία, τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα της Booking, 68% των επισκεπτών προτιμούν ένα eco-friendly κατάλημα, ποσοστό που αυξάνεται κάθε χρόνο. Α, και 100% των επισκεπτών προτιμούν έναν καθαρό προορισμό. Αυτό δεν το λέει κάποιο site, το λέω εγώ. Για να μπορούμε λοιπόν κάθε χρόνο να χαιρόμαστε και να φωνάζουμε όπα για τον τουρισμό μας, μπες στο marketinggreece.com κάθετο Zero Waste και δες πώς γίνεται πράξη το Zero Waste που βελτιώνει και την ποιότητα ζωής μας, αλλά και την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος.